σας ήταν και βασικοί αιμοδότες της εθνικής αντίστασης, του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, του Κομμουνιστικού Κόμματος, όλες αυτές τις δεκαετίες που κουβαλάμε. Σήμερα ο λαός μας, αλλά και όλοι οι λαοί της Ευρώπης, από την εμπειρία τους καταλαβαίνουν καλύτερα τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι είναι δηλαδή μια ένωση καπιταλιστικών κρατών και επιχειρηματικών ομίλων. Προστατεύει τα συμφέροντα των λίγων, εκτοξεύει σε αδιανόητους ρυθμούς την εκμετάλλευση των εργαζομένων σε όλα τα κράτη-μέλη της, υποστηρίζει τους οικονομικούς ομίλους που εδρεύουν εκεί μέσα και στους φοδρούς ανταγωνισμούς τους με εκείνους των αντίπαλων υπεριαλιστικών αξώνων, παίρνει θέση. Σήμερα παίρνει θέση και με στρατιωτικές αναμετρήσεις. Τα ψέματα που ακούμε εδώ και χρόνια, περί σύγκλησης, περί υψηλών μισθών που έρχονται, περί εγγυημένων δικαιωμάτων, όλα αυτά που ευαγγελίζονταν οι υποστηρικτές της, έχουν καταρριφθεί πλέον με πάταγο. Η στρατηγική και οι αποφάσεις της έχουν βγάλει στον δρόμο εκατομμύρια διαδηλωτές που απαιτούν τις σύγχρονες ανάγκες τους. Και το λέμε με προσοχή, γιατί όλα αυτά θα είναι εδώ και την επόμενη μέρα. Επομένως όλοι πρέπει να σκεφτούμε με γνώμονα το δικό μας συμφέρον. Ρωτάμε λοιπόν το απλό. Στις 9 Ιούνιου θα δώσουμε συγκατάθεση σε αυτή την αδιέξοδη πορεία, σε αυτές τις κυβερνήσεις που συνδιαμορφώνουν και υλοποιούν μια πολιτική αντιλαϊκή προς εμάς. Ή θα στείλουμε ένα μήνυμα από εδώ μέχρι τις Βρυξέλλες, δηλώνοντας αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης. Κρίνεται σε αυτές τις εκλογές πόσο πιο ισχυρό θα είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και πόσο πιο αποδυναμωμένα θα είναι όλα αυτά τα κόμματα του μεγάλου κεφαλαίου. Είτε βρίσκονται στην κυβέρνηση σήμερα, είτε είναι στην αντιπολίτευση, που στην πράξη είναι συμπολίτευση με αυτά που ψηφίζουν. Άρα χρειάζεται δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα και στις κάλπες και στους καθημερινούς αγώνες. Και σε αυτό έχει συμφέρον ο καθένας, ανεξάρτητα αν θέλετε, και από πολιτικές επιλογές που έχει κάνει μέχρι τώρα. Από επιμέρους ενστάσεις ή διαφωνίες που μπορεί να έχει. Γιατί δεν υπάρχει άλλη έξοδος παρά μόνο πλάι στην πολιτική και το ανατρεπτικό πρόγραμμα του κόμματός μας. Με το λαό ιδιοκτήτη του πλούτου που παράγει, με τα κλειδιά της ανάπτυξης και της οικονομίας στα δικά του χέρια. Καλούμε λοιπόν τον καθένα, ειδικά τους νεότερους, να πάνε να ψηφίσουν. Η αποχή θα ερμηνευθεί κατά το δοκούν. Δεν υπολογίζεται στο τελικό αποτέλεσμα. Φυσικά δεν είναι μια χαλαρή ψήφος. Όλα όσα έρχονται ως κατευθύνσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Ευρωκοινοβούλιο, αποτελούν την πλειοψηφία των νόμων που ψηφίζονται στη συνέχεια από τις κυβερνήσεις και τα άλλα κόμματα στη χώρα μας. Όλα τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα ο λαός μας, έχει τη σφραγίδα των αποφάσεων που συνδιαμορφώνουν οι κυβερνήσεις όλων των αποχρώσεων μαζί, στις περίφημες συνόδους κορυφής που μαζεύονται. Εκεί κάθονται στο ίδιο τραπέζι η ακροδεξιά μελώνη της Ιταλίας, η φιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία της Ελλάδος, ο προοδευτικός Σάντσες της Ισπανίας, μέχρι και οι κυβερνήσεις συνασπισμού της Γερμανίας και πολλοί άλλοι, και τα λένε. Και μετά ψηφίζουν τις κατευθύνσεις που αποφάσισαν στις ευρωομάδες, που συμμετέχουν όλα αυτά τα κόμματα μαζί ή σε συνδυασμούς, και αποφασίζουν τις πολιτικές κατευθύνσεις, χαράσουν τις στρατηγικές τους και μετά τις φέρνουν σε κάθε χώρα και τις υλοποιούν μέχρι κεραίας. Σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πριν οι προηγούμενες. Και παραδείγματα τέτοιων αποφάσεων που έχουν στρογγυλοκαθίσει και έχουν αποφασίσει όλοι αυτοί για μας, έχουμε δεκάδες. Και η κάθε μία από αυτές τις αποφάσεις και κατευθύνσεις αφορά τη ζωή μας και πρέπει να αποτελέσει ξεχωριστά κριτήριο ψήφου. Παράδειγμα, οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το ξεχύλωμα του εργάσιμου χρόνου, με μοναδικό κριτήριο τι συμφέρον έχει ο επιχειρηματίας εργοδότης. Ο νόμος Γεωργιάδη, για παράδειγμα, μιλάει για δουλειά μέχρι και 13 ώρες την ημέρα σε περισσότερους από έναν εργοδότες. Ο νόμος Χατζηδάκη για δεκάωρη εργασία και υπερορίες που θα πληρώνονται με ρεπό. Μας μιλάνε για εξαήμερη εργασία, για κατάργηση της κυριακάτικης αργίας,
Μας λένε κιόλας προκλητικά ότι είναι προαιρετικό αν θα δουλεύει κάποιος σε διεργοδότες. Λες κι ο άλλος θα τρέχει να δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ επειδή δεν έχει τι να κάνει. Και όχι επειδή είναι με το μαχαίρι στο λαιμό για να βγάλει τις υποχρεώσεις του. Και εδώ όλοι ξέρουν από πρώτο χέρι τι σημαίνει 7 μέρες την εβδομάδα δουλειά, σε ρίδο δεκάωρα, χωρίς ρεπό και τρέχα να βγάλεις την άκρη με τις υποχρεώσεις που μαζεύονται και να πληρώσεις όσα έρχονται χαράτσια. Είναι πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης η κοινή αγροτική πολιτική, που μαζί με τα μονοπόλια των τροφίμων καθορίζει τι και πόσο θα παράγεται σε κάθε χώρα. Και εδώ ξέρουμε ότι καθορίζει και τι δεν θα παράγεται και θα καταστρέφεται. Έχει οθήσει αυτή η πολιτική τη φτωχή αγροτιά στο ξεκλήρισμα, για να συγκεντρώνεται η γη σε λίγα χέρια. Και αντί να παράγει η χώρα, τα προϊόντα να έρχονται εισαγόμενα, άγνωστης προέλευσης και ποιότητας και πανάκριβα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Είναι πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα χρηματιστήρια ενέργειας, η δήθεν πράσινη μετάβαση που οδηγεί σε πανάκριβο ρεύμα. Εμείς το λέγαμε από την πρώτη στιγμή ότι η λέξη πράσινη δεν έχει καμία σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι πάλι υπέρογκα κέρδη για τους ομίλους και φτώχεια και ακρίβεια για τους λαούς. Τι αποδεικνύεται πάλι σήμερα? Ότι η ακρίβεια στο ηλεκτρικό ρεύμα και κατ' επέκταση παντού είναι αποτέλεσμα αυτών των χρηματιστήριων ενέργειας. Τα θυμόμαστε όλοι, τα οποία παρεπιπτόντως έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ και απογείωσε μετά η Νέα Δημοκρατία.